Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά σε όλους σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Από την περιφέρεια Ηπείρου θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε μέσα στον Ιανουάριο να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, τόνισε σε συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Θα επιδοτηθεί πάνω από το 50% των επιχειρήσεων που υπέβαλαν φακέλους, είπε ο Περιφερειάρχης, επισημένοντας ότι το ποσοστό είναι κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Κάθε δυνατή προσπάθεια θα καταβληθεί από την περιφέρεια Ηπείρου ώστε μέσα στον Ιανουάριο να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Ήπειρο για επιχορήγηση μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, ανέφερε σε δηλώσεις το Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Όπως εξήγησε, ο έλεγχος θα είναι ηλεκτρονικός και θα διενεργηθεί από 20 έμπειρους υπαλλήλους της περιφέρειας. Η έναρξή του θα γίνει όταν θα αποσταλεί από το Υπουργείο ο απαραίτητος κωδικός πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Στις 23 Δεκεμβρίου τελειώσαμε με τις αιτήσεις για την έκτακτη επιδότηση επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού στην Ήπειρο μέσω του ΕΣΠΑ. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή περίπου από τις 8.000 επιχειρήσεις φαίνεται ότι πάνω από τις 4.000, δηλαδή πάνω από το 50% θα μπορέσουν να επιδοτηθούν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει παραπέρα. Βλέπω σε άλλες περιφέρειες ότι δεν μπορούν ούτε το 50% να επιδοτήσουν. Ίσως άλλες είναι στο 10%, στο 15% κλπ. Εμείς δεν λέμε ότι μαζί με αυτό το ποσό θα λύσουμε όλα τα προβλήματα, είναι μια βοήθεια. Έτσι το θεωρούμε και έτσι το περπατήσαμε. Βλέπω όμως και έρχονται στα αυτιά μου ότι κάποιοι επιτίδιοι πιάνουν διάφορους και τους λένε «Αν μου δώσεις ένα ποσό, εγώ θα σε περάσω στο πρόγραμμα». Το πρόγραμμα είναι ηλεκτρονικό, πλέον θα εξεταστεί κάθε αίτηση που υπάρχει χωριστά από πλειάδα υπαλλήλων της περιφέρειας Ηπείρου που θα δούμε αν είναι και τα δικαιολογητικά σωστά. Μην ακούτε κάποιους οι οποίοι τάζουν και θεωρώ ότι φτάνουν στα όρια της απάτης σε αυτόν τον κόσμο που τους λένε αν μου δώσεις τόσα εγώ θα σου φέρω το θέμα. Είναι μια απλή διαδικασία η οποία έχει γίνει και θα ελεγχθεί τίποτε άλλο. Και αν βρεθούν άλλα χρήματα γενικά από το κράτος, εμάς δεν χρειάζονται πάρα πολλά για να μπορέσουμε να δώσουμε και σε όλο τον κόσμο την επιδότηση. Το έχουμε θέσει υπόψη του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως το έχουν θέσει και οι άλλοι συνάδελφοι περιφερειάρχες που είναι πολύ πιο χαμηλά στο ποσοστό που μπορούν να δώσουν με τα λεφτά που έχουν διαθέσει στο ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης κάλεσε τους επιχειρηματίες να μην παρασύρονται από υποσχέσεις που δίνονται από επιτίδιους για δίθεν ένταξή τους στο πρόγραμμα. Μην ακούτε κάποιους επιτίδιους που υπόσχονται έναντι αμοιβής για ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα και φτάνουν στα όρια της απάτης, υπογράμμισε. Θα γίνει ένας αγώνας δρόμου. Δεν πρόκειται να δώσουμε τα χρήματα χωρίς να κάνουμε έλεγχο. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει άλλες περιφέρειες εμείς. Τελειώσαμε 23 Δεκεμβρίου. 23 Δεκεμβρίου στη συνέχεια στείλαμε στο αρμόδιο Υπουργείο τους υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με το θέμα, οι οποίοι θα πάρουν κωδικό. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει έρθει ο κωδικός. Παίρνεις κωδικό για να μπορείς να μπαίνεις στο ηλεκτρονικό σύστημα να κάνεις τον ένα, το δικαιολογητικό. Το καταλαβαίνετε βέβαια προφανώς ότι σε περίπτωση που καθυστερήσει για αρκετούς μήνες αυτή η διαδικασία, αρκετές, να μην πω πολλές από τις επιχειρήσεις που ίσως είναι δικαιούχες, δεν θα υφίστανται καν. Εντάξει, έχουμε βάλει περίπου 20 υπαλλήλους έμπειρους που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Πιστεύουμε ότι σφιγμένα τα πράγματα στο μήνα θα έχουμε τελειώσει. Αλλά δεν μπορεί χωρίς να κάνουμε ένα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Εγώ μπορεί να έχω γράψει παπάδες μέσα.
δεν μπορώ να δώσω έτσι χρήματα. Αύριο θα έρθει έλεγχος από την ΕΠΕ. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πριν από ένα περίπου μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω, σε μια συνέντευξή σας, είχατε πει ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμος ο διαγωνισμός για τον οδοφωτισμό και στα Γιάννενα και στην Πρέβελα. Αυτό έγινε παρότι φαινόταν και σε εμάς αδύνατο ή αδιανόητο. Είναι τελικά τόσο προχωρημένη η διαδικασία ή ήταν και η Περιφέρεια αλλά και η Δήμη, κυρίως η Περιφέρεια, έτοιμη από καιρό να προχωρήσει αμέσως στη διακήρυξη και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πολύ γρήγορα και σε ανάδοχο. Κοιτάξτε, έχω χρησιμοποιήσει τα πιο έμπειρα στελέχη της Περιφέρειας και η διακήρυξη έγινε αφού εξετάσαμε σε ΣΕΑ τι έχει γίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και βγάλαμε μια διακήρυξη η οποία να μην είναι φωτογραφία και να είναι υπέρ του να κερδίσουν ο Δήμος και οι Δημότες. Βλέπετε ότι κάποτε σας είχα πει ότι το ποσοστό που πρέπει να δοθεί θα είναι τουλάχιστον 50%. Ήδη το φτάσαμε στο 65% που ξεκινάμε την διακήρυξη ότι πρέπει να δώσουν, αλλά και ό,τι θετικό θα υπάρχει θα είναι υπέρ των Δημοτών μέσω των ανταποδοτικών τελών. Καταλαβαίνετε ότι έχει πάει πάρα πολύ δουλειά. Δεν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε το αλάστερ, αλλά έγινε τεράστια προσπάθεια να είναι κάτι το διαφορετικό από όσες διακηρύξεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Τι αίσθηση σας έχει αφήσει αυτή η ιστορία των δύο τελευταίων ημερών με τους εμβολιασμούς? Κοιτάξτε, η αίσθηση που μου έχει αφήσει είναι ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Πρώτα-πρώτα να μην χαθεί κανένα εμβόλιο και γι' αυτό συμμετέχουμε και εμείς ως Περιφέρεια Υπήρου την πολιτική προστασία στο χώρο που είναι να κάνουμε το ό,τι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή να έχουν online στην Αθήνα και να βλέπουν τι γίνεται από εκεί που έχουν τα εμβόλια μέχρι εκεί που πάνε για τα κέντρα εμβολιασμού. Το δεύτερο, μπήκανε πολιτικά στελέχη, γιατί έγινε και με εμάς συζήτηση, για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί ξαφνικά εκεί που λέγανε θα κάνουν εμβόλιο, ακούγατε κι εσείς, άλλος έβαλε νερό, φυσιολογικό ορό κλπ. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα άγχος στην όλη κατάσταση, ώστε να φανεί και ότι η πολιτική ηγεσία συμμετέχει πρώτη. Δεν σας κρύβω ότι ετοιμαζότανε να μπούμε και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι για να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ξαφνικά εκεί που συζητιότανε ότι δεν υπάρχει εμβόλιο, όλα αυτά δεν ισχύουν, άρχισαν τώρα άλλο μοτίβο το οποίο και αυτό δεν είναι σοβαρό. Αυτή τη στιγμή ένα είναι το συμπέρασμα, ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Τα άλλα είναι κουβέντες τα οποία σε όλη αυτή την πορεία δεν βοηθάνε και ίσως προέρχονται και από το άγχος και από το κλείσιμο των ημερών. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νέο αυστηρό lockdown ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επόμενο δεκαήμερο. Οι επιχειρήσεις ήδη είναι πληττόμενες, οι περισσότερες τουλάχιστον. Οι οικονομικές επιπτώσεις όλοι λένε ότι θα φανούνε και δεν θα είναι μακροπρόθεσμα αυτές, αλλά βραχυπρόθεσμα θα φανούν και οι επιπτώσεις όλων των επιχειρήσεων. Και φυσικά από τα επιμελητήρια της χώρας γίνονται προσπάθειες ώστε να ενισχυθούν όσο είναι δυνατόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μην δούμε δεκάδες λουκέτα, για να μην πούμε εκατοντάδες, το επόμενο διάστημα. Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτες, τον κύριο Γιάννη Κολομάζο. Κύριε Κολομάζο, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχήν. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους, αν και δεν τη βλέπω να είναι και καλή χρονιά, γιατί καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, να έχετε δίκιο προς αυτό. Ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι, μπας και μπορέσουμε και μετατρέψουμε στο αυτό το κλίμα, αυτή την κατήφια που υπάρχει, γιατί δεν είναι και το πιο θετικό μήνυμα. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε αισιόδοξοι σαν επιχειρηματίες από τη φύση μας, γι' αυτό έτσι, επιχειρούμε γι' αυτό. Σωστά, σωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση πάμε. Ναι. Για άλλη μια φορά μας κατέλαβαν εξαπίνες. Το πρωί μας έλεγαν ότι τα μαγαζιά θα ανοίξουν με ραντεβού και αυστηρά μέτρα, θα μπαίνει ένας σε κάθε μαγαζί. Και το μεσημέρι μας είπαν ότι κλείνει, έχουμε ένα αυστηρό lockdown. Τώρα, άρα η ναι. Της, έτσι. Τώρα λειτουργία, κύριε Γκολομάζο, μπαίνουν ένα σωρό. Είναι καθεστώ ευνηδιασμού. Ναι. Ένα σκοτσέζι κοντούζ γίνεται κάθε μέρα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει όμως με αυτή τη μέθοδο ακορντεόν η αγορά, η κάθε τοπική αγορά και γενικότερα, αν το πάμε στο πιο γενικό πλαίσιο, η οικονομία της χώρας, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα δεν έχουμε εμπιστοσύνη πλέον σε κανέναν. Το πρωί μας λένε έτσι, το απόγευμα μας λένε αλλιώς. Τι εμπιστοσύνη να βάλουμε. Μία μας έλεγαν ότι θα ανοίξουν τα μαγαζιά το πρωί, θα ανοίξουν και το βράδυ μας λένε κλείνουν. Δηλαδή αφήνουν τις μετακινήσεις χαλαρές, βόλτες, selfies που εντείνουν το πρόβλημα και κλείνουν την οικονομία. Τα κατάπιεμε όλα. Το click away, αναμέναμε μετά τις γιορτές να ανοίξουν. Δεν έχουμε άλλες δυνάμεις. Δεν έχουμε αντοχές, έχουν στερέψει και οι ψυχικές μας και οι υλικές αντοχές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λένε θα ανοίξουν τα σχολεία. Θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά τα σχολεία τα άκλεισαν γιατί λέει συνοστίζονταν ο κόσμος, οι γονείς πήγαιναν απ' έξω από τα σχολεία για να πάνε τα παιδιά. Ή να τα πάρουν. Να τα πάρουν, να τα πάνε. Δηλαδή, πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Έπειτα με τα εμβόλια. Τι γίνεται με τα εμβόλια. Κανένας δεν μας λέει τίποτα. Οι επιστήμονες εδώ λένε ότι πρέπει να γίνουν εμβολιαστοί ο πληθυσμός. Εδώ ακούσαμε από την κυρία Παγώνη, που είναι και το κυβερνό κόμμα εκπροσωπεί συνδικαλιστικά, που μας έλεγε σήμερα, ακούσαμε σε ένα σταθμό εκεί το πρωί, ότι αναβλήθηκαν οι εμβολιασμοί των υγειονομικών. 450 εμβολιασμοί. Δηλαδή πού πάμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε οδικό χάρτη. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας ο οποίος να μας ενημερώσει ότι να υπάρχουν, δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα, έτσι θα γίνει τότε, θα πάμε έτσι, θα πάμε αλλιώς, θα πάμε διαφορετικά. Ωστόσο, κανείς δεν μιλάει και για τις υποχρεώσεις που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, αμέσως μετά τη λήξη όλων αυτών των μέτρων και την επιστροφή στην κανονικότητα. Που ο Θεός να το κάνει η κανονικότητα, γιατί όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, πώς θα γίνει αυτή η κανονικότητα, η μετάβαση δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη, είναι σίγουρο ότι αυτό δεν ξεκαθαρίζεται ως τοπίο. Από την άλλη, πώς θα πάει ο επιχειρηματίας να βάλει το κλειδί στην επιχείρησή του μετά από 2, από 3 μήνες απραξίας. Υποχρεώσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν υποχρεώσεις. Είπαν τώρα ότι δεν θα πληρώσει το ενίκιο του Γενάρη. Πάμε λοιπόν όμως να τα πληρώσει... πάρουμε ένα-ένα. Με το ενίκιο, τι γίνεται. Έχετε εσείς μία ενημέρωση πιο εκτενή, πιο αναλυτική, που να καλύπτει. Όχι, οπότε... Όχι. Από ό,τι μας λένε, οπότε ακόμη και εμείς τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε να βγουν οι αποφάσεις από τα Υπουργεία, να δούμε τι γίνεται. Με δηλαδή, την επιστρεπτέα προκαταβολή. Με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν πάρει καθόλου. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή τι θα φάει αυτός ο κόσμος, έχει οικογένεια. Εγώ δεν σας λέω τα ΔΕΗ, ΟΤΕ, νίκια και άλλα τα οποία πληρώνει μια επιχείρηση πάγια. Αλλά ο άλλος έχει μια οικογένεια, παιδιά σπουδάζουν, υποχρεώσεις. Τι θα γίνουν με αυτά τα πράγματα. Κανένας δεν ενημερώνει κανέναν. Λένε παράδειγμα ότι οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν προκαταβολή φόρου. Ποια προκαταβολή φόρου, γιατί έχει κανένας να δηλώσει το εισόδημα φέτος του 2020. Ναι. Όλοι ζημιουργών θα είναι. Τι προκαταβολή φόρου, και πότε βρουν την προκαταβολή φόρου. Ούτε φόρο δεν πρόκειται να πληρώσουν. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία εγώ πραγματικά δηλαδή με αυτό το χθεσινό σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι μας εμπέζουν. Μας εμπέζουν γιατί δεν έχουν ένα σχέδιο. Δεν έχουν ένα σχεδιασμό που να λέει ότι θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Τι σας λέω. Μία μας λένε ότι οι επιστήμονες, τους καθοδηγούν οι επιστήμονες. Απ' την άλλη οι επιστήμονες λέει ότι δεν ήταν δική μας η απόφαση για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Περιμένω έναν σχηματισμό ακούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Από την άλλη, ως επιμελητήρια έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις, δηλαδή μέσω κάποιων προγραμμάτων, ό,τι μπορεί να γίνει, προκειμένου να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το επιμελητήριο Άρτας από 11 Ιανουαρίου συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα τέτοιο ενίσχυσης. Τι αφορά αυτό, κύριε Γκολομάζο?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μικρό προγραμματάκι. Είναι καλό για κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν σήμα, εθνικό σήμα για εξαγωγή προϊόντων τους. Επιδοτούνται μέχρι το ποσό του 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση να φτιάξουν αυτό το σήμα. Αυτό είναι βέβαια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μόνο όμως για αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες εξαγάγονται. Είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί πολλές επιχειρήσεις το κάνουν. Χρειάζεται αυτό το σήμα για να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Μπορούν όλες οι επιχειρήσεις σιγά σιγά να αρχίζουν να αποκτούν αυτό το άειλο περιουσιακό τους δικαίωμα, για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να είναι έτοιμες σε μια καινούργια αγορά. Τώρα. Είναι ένα πρόγραμμα, εμείς ενημερώνουμε για ό,τι βγει, ό,τι πρόγραμμα, ό,τι χρήματα μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας, είναι υποχρέωσή μας να τον ενημερώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα, όταν ξεκινούσε αυτό το δεύτερο lockdown, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα δικά μας ουσιαστικά τα καταστήματα εδώ της τοπικής αγοράς, ότι θα μπορούσαν μέσω του επιμελητηρίου να φτιάξουν τη δική τους ιστοσελίδα. Ένα ηλεκτρονικό e-shop, έτσι δεν είναι? Υπήρχαν επιδοτήσεις, συνεχίζονται? Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Υπήρξε καταρχήν ενδιαφέρον, ανταπόκριση? Πώς έχει κινηθεί μέχρι στιγμής? Υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον από κάποιες επιχειρήσεις. Ναι. Ακούμε ότι ανακοινώθηκε, μάλλον όχι ότι ακούμε, ναι, ανακοινώθηκε ότι από φέτος θα μπει ένα πρόγραμμα για 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να ανοίξει το δικό της e-shop. Mm-hmm. Εμείς σαν επιμελητήριο είμαστε πάντα, και το έχω επαναλάβει και μέσα από το δελτίο σας, ότι είμαστε πάντα να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές που θέλουν να μπουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί κακώς τα ψέματα, πάλι κλειστά θα είμαστε, πάλι ηλεκτρονικό εμπόριο θα έχουμε. Δεν ξέρω αν οι courier τώρα έχουν βελτιώσει τις παραδόσεις τους. Άρα όλες οι επιχειρήσεις σιγά σιγά πρέπει να μπουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις αυτό, αλλά γι' αυτό είναι και το επιμελητήριο, να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε τους ανθρώπους εκεί στο επιμελητήριο που μπορεί να βοηθήσουν οποιοδήποτε χρειαστεί για αυτή την κατάσταση. Θα τους βοηθήσετε. Τώρα, εμείς πρέπει να πούμε και ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή πρέπει να πάρει όλος ο κόσμος, είτε άνοιξε. Έχω διαμαρτυρίες δηλαδή επιχειρήσεων οι οποίες άνοιξαν το 2020. Δεν περιμένει κανένας ότι το 2020 το Μάρτιο θα γίνει αυτό. Αυτό που έγινε, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να πάρουν επιστρεπτέα προκαταβολή, γιατί άνοιξε το 2020, δεν είχαν συγκριτικά στοιχεία με το 2019. Υπήρχαν όμως και επιχειρήσεις οι οποίες ήταν και χοντρικοί, δεν τους έπιανε δηλαδή το κλείσιμο, αλλά τα μαγαζιά στα οποία έδιναν τα πράγματα είναι κλειστά. Άρα και αυτοί, τι ανοιχτοί είναι, τι κλειστοί είναι. Ναι. Και σε αυτούς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ενίσχυση. Δηλαδή, τι θα γίνουν οι καταστηματάρχες οι οποίοι θα κλείσουν και το Γενάρη, πέρα από το ενίκιο? Αυτός ο κόσμος δεν θέλει να φάει. Και με την αναστολή εργασίας τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αν θέλετε. Περιμένουμε καινούργιες οδηγίες, τι να σας πω, μέχρι τις στιγμές είναι οι παλιές. Αλλά περιμένουμε καινούργιες οδηγίες. Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις και με την αναστολή? Μέσα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σκέφτεστε να κάνετε και κάποια άλλη δράση, κάποιες άλλες ενέργειες, προκειμένου να πιέσετε και το Υπουργείο και τα συναρμόδια Υπουργεία, αν θέλετε, να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις? Γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε και εσείς την ίδια εικόνα, τα παράπονα που μας κάνουν και εμάς. Θα υπάρξουν λουκέτα και θα φανούν πολύ έντονα σε κάθε τοπική αγορά. Και αυτό μετά θα είναι ό,τι χειρότερο. Δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει αν θα υπάρξουν λουκέτα έτσι που πάμε. Δηλαδή, τα λουκέτα είναι σίγουρα τώρα ότι θα υπάρξουν. Ήταν από πριν. Δηλαδή τώρα, μέρα με τη μέρα, αναβολή, δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Δηλαδή, να κρατάει όλος μια επιχείρηση. Γιατί να την κρατήσει? Πότε θα ανοίξει αυτή η επιχείρηση? Τα εμβόλια δεν ήρθαν. Είπαν ότι για να έχουμε ανοσία πρέπει να κάνουμε 65% του πληθυσμού έως 70% εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή αναβλήθηκαν όλοι οι εμβολιασμοί. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορεί κανένας. Δεν ξέρει η κυβέρνηση τι γίνεται. Δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σας λέω. Περιμένουμε όλοι
την καινούργια χρονιά να είναι κάπως διαφορετική. Και ήρθε το αυστηρότερο lockdown. Και όχι μόνο αυτό, σας είπα και πριν, όλοι βγαίνουν έξω, όλοι χαριαντίζονται, όλοι βγάζουν selfies και τα μαγαζιά είναι κλειστά. Δηλαδή αυτό είναι, δεν μπορεί να το καταλάβουμε και να μην υπάρχει και κανένα κρούσμα στην περιοχή. Ναι. Δηλαδή αυτό που εμείς από την πρώτη στιγμή και σαν επιμελητήριο Άρτας ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε να ανοίξει η αγορά, το λιανικό εμπόριο στις περιοχές που έχουν καθόλου υλικό φορτίο τέτοιο με τον COVID, ούτε αυτό εισακουστήκαμε. Δηλαδή και όλα τα επιμελητήρια αυτό λένε, ανοίξτε σιγά σιγά την αγορά. Τώρα τι έγινε, τι βλέπουν, τι δεν βλέπουν. Ναι. Ότι θα δοθούν γρήγορα από την κυβέρνηση κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, όχι όπως είναι μέχρι στιγμή σχεδιασμοί, προγραμματισμοί, αλλά κομμάτι-κομμάτι, θέλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό των επιχειρήσεων. Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν, όπως είπαμε, όχι μόνο προφορικές δεσμεύσεις, ούτε τέτοιου είδους σχεδιασμοί. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Αυτό που χρειάζεται για να στηριχτεί η οικονομία. Μα δεν μας εξηγούν γιατί μας κλείνουν. Γιατί κλείνουν, αφού τα κρούσματα είναι πιο λίγα. Γιατί κλείνουν τις επιχειρήσεις. Εμείς αυτό ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί κλείνουν τις επιχειρήσεις. Ποιος είναι ο λόγος. Όλοι κυκλοφορούν στη σκουφά πάνω κάτω. Δεν μπορεί να μπει ένας μέσα στο μαγαζί να πάρει ένα μπουφάνο, ένα ζευγάρι παπούτσα. Δηλαδή, και μέτρα θα έχει, αποστάσεις θα έχει, όλα θα τηρούνται. Ποιος ήταν ο λόγος τώρα και έγινε αυτό το lockdown, να ανοίξουν τα σχολεία. Ποια σχολεία. Μετά από μια εβδομάδα μας λένε ότι υπήρχε συνωστισμός, θα κλείσουμε πάλι. Έτσι δεν είχαν γίνει και στο πρώτο το αυτό. Μετά από 15 μέρες έκλεισαν πάλι τα σχολεία. Αλλά από εκεί και πέρα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ και πάλι μια καλή και δημιουργική χρονιά. Να ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα και θα επανέλθουμε σε αυτή την κανονικότητα, η οποία θα ξαναβάλει τη ζωή μας σε κανονικές συνθήκες. Εγώ καλώ από τη συχνότητά σας, το δελτίο σας, όλους τους επιχειρηματίες, να είναι κοντά στο επιμελητήριο, να αναφέρουν τα προβλήματά του, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πτύξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, ώστε να έχουμε περιορισμό των καταστημάτων τα οποία θα κλείσουν. Γιατί θα κλείσουν καταστήματα, αλλά τουλάχιστον μέσα από τις δράσεις μας και από τις προτάσεις μας, ό,τι περισσώσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Με ένα μοναδικό τρόπο και ένα εντυπωσιακό βίντεο, η αδελφότητα υπηρετών Νέας Μάκρης, Ραφίνας και Μαραθώνα βάζει το δικό της λιθαράκι στην προβολή της περιοχής. Πανέμορφες εικόνες και μουσικές από δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Ο ταλαντούχος 8χρονος πιανίστας Στέλιος Κερασίδης και η 16χρονη κλαρινίστρια Ιωάννα Χαραλάμπους συναντιούνται και χαρίζουν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στην Ήπειρο. Με ένα μοναδικό τρόπο και ένα εντυπωσιακό βίντεο, η αδελφότητα επιρωτών Νέας Μάκρης, Ραφίνας και Μαραθώνα βάζει το δικό της λιθαράκι στην προβολή της περιοχής. Πανέμορφες εικόνες και μουσικές από δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Ο ταλαντούχος 8χρονος πιανίστας Στέλιος Κερασίδης και η 16χρονη κλαρινίστρια Ιωάννα Χαραλάμπους συναντιούνται και χαρίζουν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στην Ήπειρο. Thank you.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Η διεύθυνση και το προσωπικό των Σούπερ Μάρκετ Αγγέλης σας εύχονται χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σούπερ Μάρκετ Αγγέλης, τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Φάρμα Χίτας. Η εταιρεία Φάρμα Χίτας είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έτος ίδρυσης το 1972 και έχει έδρα την Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Μία από τις μεγαλύτερες καθετοποιημένες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα με διακρίσεις και βραβεύσεις από το Υπουργείο Γεωργίας. Διαθέτουμε ιδιόκτητο παρασκευαστήριο ζωοτροφών, χειροτροφική μονάδα 2.000 χειρομητέρων, βιομηχανικό σφαγείο, μονάδα τυποποίησης και επεξεργασίας κρεάτων με πιστοποιήσεις HASP και ISO 2020. Μονάδα δρανοποίησης rendering. Μονάδα βιοαερίου 1,8 MW για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξεχωριστή εμπειρία στη χοντρική πώληση στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας. Είμαστε δίπλα στον καταναλωτή με πρατήριο κρεάτων στη γέφυρα Καλογύρου με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρωτοπορούμε και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της περιοχής. Φάρμα Χίτας. Έρχεται από το παρελθόν, χτίζει το μέλλον. Η διεύθυνση και το προσωπικό της βιομηχανίας Γάλακτος Υπήρου Καράλη σας εύχονται χρόνια πολλά, καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show... Το φαράγγι του Μπουζονίκου δίπλα στην κοιλάδα του Αχελώου είναι εξαιρετικό και σύμφωνα με τους ειδικούς μοναδικό. Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι πως αποτελεί μια πρόταση για εναλλακτική δράση, καθώς πέραν της ανώθευτης φυσικής ομορφιάς έχει και μία από τις καλύτερες πίστες αναρρίχησης. Πλεονέκτημα του πεδίου είναι η πρόσβαση στο φαράγγι, αφού ένας λιθόστρωτος δρόμος φτάνει μέχρι την είσοδο και την έξοδο του φαραγγιού, καθιστώντας έτσι πολύ εύκολη τη μεταφορά των προσωπικών και αναρριχητικών υλικών κάθε επισκέπτη. Το χειμώνα του 1910 στην Ευρυτανία, μια έντονη βροχόπτωση που διήρκησε πολλές μέρες προκάλεσε στα άγραφα την κατάρρευση μεγάλου μέρους της πλαγιάς του Καλόγερου στη θέση Μπαλντενίση και τεράστιος όγκος φερτών υλικών και βράχων ακολούθησαν τη ροή του ποταμού. Μετά την καταστροφή, η περιοχή άλλαξε για πάντα, καθώς εξαφάνισε τα μισά κτήματα, ενώ δεκαπλασιάστηκε η κήτη του ποταμού Γρανιτσιώτη, βάθυναν τα χαμηλότερα τμήματά της και έπαψε να κυλά από το φαράγγι Μπουζουνίκου. Ο Γρανιτσιώτης ποταμός πηγάζει κάτω από την κορυφή Καλόγερος των Δυτικών Αγράφων και αφού διασχίσει τους οικισμούς άνω και κάτω ποταμιά Γρανίτσας και το Βέρνικο, εκβάλλει στον Αχελώο. Όταν άλλαξε η ροή του ποταμιού, το φαράγγι εξαιτίας των υψηλών βράχων, των στενών περασμάτων, των σπηλαίων της βλάστησης, απέκτησε απόκοσμη μορφή και οι ντόπιοι δημιουργούσαν θρύλους. Σήμερα το φαράγγι αποτελεί μια πρόταση για εναλλακτική δράση, καθώς πέραν της ανώθευτης φυσικής ομορφιάς, έχει και μία από τις καλύτερες πίστες αναρρίχησης. Πριν από περίπου 2 χρόνια, ο Θωμάς Νταβαρίνος από το Τοπόλιανα, δεινός αναρριχητής και ορειβάτης
με εμπειρίες αναβάσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ιδιαίτερα ψηλά και δύσκολα βουνά σε διάφορες χώρες, με μια ομάδα εθελοντών ξεκίνησε να υλοποιεί το όραμά του. Άρχισε έτσι να ασχολείται με τη διάνοιξη μονοπατιών στην περιοχή, ενώ ίδρυσε τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγράφων. Με την εμπειρία του είδε σαν πρόκληση τη δημιουργία αναρριχητικού πεδίου στο Φαράγγι Μπουζουνίκου και στην προέκταση του μονοπατιού, συνεχίζοντας δίπλα στο Γρανισιώτη που συναντά τον Αχελό, με πορεία προς το βορρά και παραποτάμια φτάνει ως το κάστρο των Τοπολιάνων. Δαπανήθηκαν πάρα πολλές μέρες εργασίας για να αλλάξουν την όψη κάθε βράχου ξεχωριστά. Αφαιρέθηκαν σαθρά υλικά, πέτρες, φυτά, δέντρα και ο Θωμάς Νταβαρίνος έτριψε κάθε πέτρα και βράχο με σειρματόβουρτσα, κρεμασμένος από αναρχητικό σκηνή και ασφαλισμένος ένα απλό ημάντα αναρρίχησης. Πλέον έχει ήδη διαμορφωθεί ένα αναρρίχητικό πεδίο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, αφού σε ένα φαράγγι μήκους περίπου 630 μέτρων υπάρχουν δεκάδες αναρρίχητικές διαδρομές διαφόρων επιπέδων δυσκολίας που απευθύνονται στον αρχάριο έως και στον πλέον έμπειρο αναρρίχητη. Πλεονέκτημα του πεδίου είναι η πρόσβαση στο φαράγγι, αφού ένας λιθόστρωτος δρόμος φτάνει μέχρι την είσοδο και την έξοδο του φαραγγιού, καθιστώντας πολύ εύκολη τη μεταφορά των προσωπικών και αναρριχητικών υλικών κάθε επισκέπτη. Μία από τις καλύτερες πίστες αναρρίχησης στην Ευρώπη βρίσκεται στο φαράγγι Μπουζουνίκου στην κοιλάδα του Αχελώου. Ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων, Θωμάς Νταβαρίνος, επισημαίνει. Εδώ είμαστε στο φαράγγι του Μπουζουνίκου. Εδώ αυτό το φαράγγι το έχουμε αξιοποιήσει και το έχουμε κάνει ένα αναρχητικό πεδίο. Εδώ είναι έτοιμες πάνω από 100 διαδρομές, αναρχητικές διαδρομές κάθε επίπεδου. Εδώ είναι αθλητική. Αυτά αναφέρονται όλα στην αθλητική αναρρίχηση. Αθλητική αναρρίχηση. Το έχουμε αξιοποιήσει πάνω από 100 διαδρομές, αναρχητικές διαδρομές και μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος αναρρίχηση με ασφάλεια. Βέβαια θέλει πολλή δουλειά ακόμα να τελειώσει. Έχουμε και άλλα να κάνουμε, αλλά τα σημαντικότερα τα έχουμε κάνει ακόμα μέχρι στιγμής. Με τη βοήθεια του Δήμου που μας βοήθησε να μπορέσουμε να κάνουμε τον καθαρισμό και να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση του φαραγγιού. Μπορεί να κάνει ένας αρχάριος. Έχουμε βάλει από 6 χρονών παιδάκι να κάνει μέχρι 70 χρονών. Οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει αναρρίχηση. Είναι επίπεδα αναρρίχηση. Ξεκινάς από τα πιο εύκολα και καταλήγει σε πολύ δύσκολα πεδία. Εδώ ένας αρχάριος άνθρωπος που θέλει να σκαρφαλώσει μπορεί να σκαρφαλώσει εύκολα. Γιατί αυτό το πεδίο προσφέρεται. Έχει πολλές διαδρομές, εύκολες για αρχαρίους, αλλά και πολύ δύσκολες. Και αυτό το σύνολο όλο το που έχει αυτή την ευκαιρία, δηλαδή αυτό το πλεονέκτημα, το κάνει να είναι ένα πολύ καλό αναρχητικό πεδίο. Έχει για όλους δηλαδή, δεν έχει μόνο για καλούς. Αυτό που βλέπουμε, κάθε διαδρομή έχει και το όνομά της. Όταν τελειοποιηθεί, παίρνει το όνομά της. Λέγεται αψίδα. Είναι από το σχήμα του βράχου. Είναι ολοκληρωμένη η διαδρομή. Αυτή μετά θα γίνει και ένας καθαρισμός και θα μπορεί να αναρχηθεί οποιοδήποτε. Και τώρα εμείς ανεργούμαστε πάνω σε αυτά. Έχει και εύκολες και δύσκολες. Και απέναντί σας είναι άλλη διαδρομή, αν προσέξετε. Δηλαδή όλα τα βράχια είναι διαδρομές αναρχητικές. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα, πολλές όμως είναι έτοιμες διαδρομές. Ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης τονίζει. Βρισκόμαστε στην κοιλάδα του Αχελώου, στο φαράγγι του Μπουζουνίκ. Είναι ένα φαράγγι μοναδικό, το οποίο χάρη στον Ορειβατικό Σύλλογο Αγράφων έχει αξιοποιηθεί. Σε λίγο καιρό θα είμαστε πανέτοιμοι. Πιστεύω συνδυαστικά με τον Αχελό και με άλλες δράσεις στην περιοχή θα μπορέσει να δώσει μια ανάπτυξη στην τοπική οικονομία. Δεν ήταν εύκολη η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, ήταν δύσκολη, αλλά τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Μπορεί εδώ πέρα ο κάθε επισκέπτης να δει τη μαγεία και την ομορφιά, να αθληθεί, να κάνει μπάνιο στον Αχελό και οτιδήποτε άλλο. Το Αιτωλικό Κομμόπολι, καλούμενη και μικρή Βενετία της Ελλάδας, είναι δημοτική ενότητα του Δήμου Μεσολογγίου με πληθυσμό 5.000 περίπου κατοίκων, 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μεσολογγίου. Η πόλη του Αιτωλικού είναι αναπτυγμένη σε ένα μικρό νησάκι ριζωμένο στο νερό, στο μέσον περίπου της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού Μεσολογγίου, ενώ συνδέεται ανατολικά και δυτικά με την Ξηρά με δύο πέτρινα τοξωτά γιαφύρια. 10 χιλιόμετρα από το Μεσολόγγι, ένα μικρό νησάκι κατά μεσής της λιμνοθάλασσας φιλοξενεί το Αιτωλικό. Συνδέεται ανατολικά και δυτικά με την Ξηρά με δύο πέτρινα τοξωτά γεφύρια αρχικού μήκους περίπου 300 μέτρων το καθένα.
Στην ιστορία του Ανδρέα Δημητρίου γίνεται λόγος για συστάδα από 4 ή 5 πάρα πολύ μικρά νησάκια στο κέντρο της λιμνοθάλασσας, καλυπτόμενα το χειμώνα από το νερό και κείμενα σε ελάχιστη απόσταση το ένα από το άλλο. Οι πρώτοι κάτοικοι, κατά πάσα πιθανότητα ψαράδες του κεντρικού μεγαλύτερου σε έκταση νησιού, τα ένωσαν αρχικά με ξύλινα γεφυράκια. Τελικά, με συνεχείς επιχωματώσεις, έγιναν ένα ακανόνιστο σχήματος νησάκι, διαμέτρου τότε περίπου 300 μέτρων, το οποίο μόλις ήταν υψηλότερο από την επιφάνεια της θάλασσας, η οποία εισχωρούσε ιδιαίτερα το χειμώνα έως τα πιο κεντρικά σημεία. Γεγονός που συνέβαινε ως πρόσφατα, ακριβώς και γι' αυτό, ονομάστηκε Μικρή Βενετία. Του χρόνου οι συνεχείς επιχωματώσεις άλλαζαν την έκταση του νησιού, όχι όμως τη μορφή, τη συγκρότηση, τη δομή και την εικόνα του. Η τελευταία επιχωμάτιση που έγινε από το δημόσιο το 1969 σε μεγάλη έκταση βόρεια και νότια άλλαξε τελείως το νησάκι, δίνοντάς του άλλη μορφή και εικόνα. Το βορεινό μέρος που ήταν ιδιαίτερα έκθετο στη θάλασσα, έχοντας τα θέμελα των σπιτιών μέσα στο νερό και μικρούς όρμους κανάλια που προχωρούσαν αρκετά μέσα στο νησάκι, δημιουργώντας ένα ποίημα νερένιας δαντέλας ανάμεσα στις άκρες της οποίας φιλοξενούνταν ηγέτες, δηλαδή οι βάρκες χωρίς καρίνα των ψαράδων, επιχωματώθηκε ολοκληρωτικά δίνοντας οικοπαιδική έκταση, διπλό παράλληλο περιμετρικό δρόμο και προστατευτική από το κύμα παραλιακή λουρίδα, άσχετη προς το περιβάλλον. Το ίδιο έγινε και προς τον νότο. Εδώ, επειδή η λιμνοθάλασσα ήταν ρηχή, η επιχωμάτωση ήταν πιο εύκολη. Τετραγωνοποίησε το νησάκι και απέδωσε ακόμη μεγαλύτερες οικοπαιδικές εκτάσεις. Παρ' όλα αυτά, το αιτωλικό από θέση εξακολουθεί να παραμένει αντικειμενικά πανέμορφο, διατηρώντας τη γραφικότητα και την εικόνα της νερένιας πολιτείας. Το νησάκι επικοινωνεί με την προσανατολή και δύση ξηρά διαμέσω 2 πολύτοξων πέτρινων γεφυριών μήκους εκάστου περίπου 300 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων. Τα γεφύρια κατασκευάστηκαν το 1848 επί δημάρχου Ιωάννου Κουρκουμέλη και διευρύνθηκαν στο σημερινό πλάτος
Το 1882 έως 1885 επιδημάρχου Επαμεινών Δαμπέλια και κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη, οπότε έγινε τότε και η περιμετρική του νότιου τμήματος του νησιού. Για να κατασκευαστούν τα γεφύρια το 1848, ο Δήμος πήρε δάνειο το οποίο ξεπλήρωσε με χρήματα του Δήμου και ζητώντας από το Δημόσιο την άδεια επιβολής διοδίων, τα οποία φυσικά πλήρωναν οι δημότες Ετωλικού, διότι τότε αυτοί σχεδόν αποκλειστικά έκαναν χρήση των γεφυριών. Το Φεβρουάριο του 2002 τα γεφύρια αναγνωρίστηκαν ως ιστορικά και διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία, διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Αποτελούν αξιόλογο δείγμα τεχνικού έργου υποδομής του τέλους του 19ου αιώνα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Θα περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Η Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας για μία ακόμη χρονιά στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων προσέφερε δώρα σε παιδιά απομακρυσμένων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Δυστυχώς, τη φετινή χρονιά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν κατέστη δυνατή αυτοπρόσωπη επίσκεψή μας στα σχολεία, τονίζουν στη σχετική ανακοίνωση, και τα δώρα δόθηκαν στους διδάσκοντες ώστε να διανεμηθούν στα παιδιά του νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Άνω Καλεντίνης και του Δημοτικού Σχολείου Πηγών. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Στον ορισμό αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων, καθώς και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, προχώρησε με απόφαση του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Η θητεία του ορίζεται μέχρι 31/12/2021. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, αντιδήμαρχοι ορίζονται Ευάγγελος Πίχας με αρμοδιότητες ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ποιότητας ζωής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία. Αναστασία Τιρουούζα, Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πολεοδομίας, στην οποία παρέχεται αντιμισθία. Φώτιος Βάβας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία. Γεώργιος Αρλέτος, Αντιδήμαρχος Έργων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία. Βασίλειος Βλέτσας, Αντιδήμαρχος Πρωτογενού Τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία. Αριστίδης Παπάς, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Συντήρησης Έργων Πρασίνου και Παιδικών Χαρών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία. Γιώργος Λόλης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία. Ιωάννης Αϊβατίδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας και Μεταναστών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
Και τέλος, ένατη Ελένη Ακονίδου, αντιδήμαρχος πολιτισμού, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία. Ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι κύριοι Νικόλαο Τσόλης, εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού και υπεύθυνος για τη λειτουργία του κοινοκομείου. Νικόλαος Χιόρακος, εντεταλμένος σύμβουλος κληροδοτημάτων. Χριστίνα Κοτσαντή, εντεταλμένη σύμβουλος για το συντονισμό όλων των δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και Γιαννούλα Θανασίου Μαμάκη, εντεταλμένη σύμβουλος εθελοντισμού νέας γενιάς και ισότητας των δύο φύλων. Ο Δήμος Πάργας, στην προσπάθειά του να προωθήσει νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, ξεκινά με τον ποδηλατικό τουρισμό, σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την ΑΕΘΟΝ, Σύμβουλη Μηχανική φέρνει την πλατφόρμα BikeTify. Το BikeTify, στα πλαίσια υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Τουρισμός με Ποδήλατο Τόπος και την επίβλεψη της έμπειρης επιστημονικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στοχεύει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον φιλικό προς τον ποδηλάτη. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Πάργας μπορούν να ενημερωθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα, να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στη δωρεάν διαδικασία πιστοποίησης. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αναφορικά με το θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας για την προστασία των παιδιών που στερούνται τη φυσική τους οικογένεια με στόχο την οικογενειακή αποκατάστασή τους, εκδίδοντας πολυσέλιδο φυλάδιο στο οποίο φιλοξενούνται άρθρα και συνεντεύξεις από το επιστημονικό προσωπικό που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο αντικείμενο σε πανελλήνια κλίμακα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, αρμόδιος για θέματα υγείας και κοινωνικής μέριμνας Χαράλαμπος Μπονάνος, δήλωσε: «Η υιοθεσία και η αναδοχή για χρόνια είχαν υποβαθμιστεί και ταλαιπωρηθεί από άστοχες ρυθμίσεις και μια συγκεκριμένη κατάσταση που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις υπαρκτές ανάγκες. Ο νόμος 4538 μέτρα για προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας και άλλες διατάξεις αποτελεί μια καινούργια αρχή, ένα νέο λειτουργικό και ασφαλές πλαίσιο που πρέπει να υποστηριχτεί για να μπορέσει κάθε παιδί να αποκτήσει μια οικογένεια. Επιβάλλεται να δείξουμε μπράκτος τη σταθερότητα, τη θαλπορή και την αγάπη μιας κοινωνίας που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού όχι στο παγερό περιβάλλον ενός ιδρύματος, αλλά στο πρωταρχικό κύτταρο της οργανωμένης κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Για το σκοπό αυτό, με ειδικό πληροφοριακό έντυπο, ενημερώνουμε τους πολίτες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες στον πληθυσμό και στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους θετούς και αναδόχους γονείς. Παράλληλα, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ίδρυση και λειτουργία ερευνητικού κέντρου στη Δυτική Ελλάδα. Το έργο αφορά στην εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης. Το Ερευνητικό Κέντρο με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης θα αποτελείται από 3 Ινστιτούτα που θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση για την ανάπτυξη παραγωγικών τομέων της περιοχής και την προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης. Κατά την εισήγησή του, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το όραμα για τη σύσταση ενός ερευνητικού κέντρου στη Δυτική Ελλάδα επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Προχωράμε δυναμικά προκειμένου να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και για την αξιοποίηση του επιστημονικού της δυναμικού». Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα.
Αυξημένες συννεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα χαρακτηριστικά του καιρού στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων. Από το βράδυ τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότεροι. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή Αντικειμενικά και προσκεκλημένο το Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.